Αρχές Αυγούστου του 2021 βρισκόμαστε στην παλιά πόλη της Πράγας, όπου είμαστε στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης. Τα κτίρια που περιβάλλουν την πλατεία είναι μεσαιωνικά και όλα είναι απίστευτου κάλους, είναι καλοδιατηρημένα. Η Πράγα είναι μια πόλη μαγνήτης στην κεντρική Ευρώπη που προσκαλεί τον κάθε επισκέπτη να απολαύσει και να ανακαλύψει τις ομορφιές της.
τεράστιο κτίριο που βρίσκεται πίσω μου είναι τα ταχυδρομεία της Πολωνίας. Απίστευτο. Μεγαθύρια. Καφεδάκι και γλυκάκι και μάλλον είναι blueberry. Όλη αυτή η κίνηση ήταν για να μπούμε στο ferry boat και να περάσουμε απέναντι. Κατευθυνόμαι προς το φάρο του Σβινούτσια, ο οποίος είναι στο Walling Island. Περισσότερα σε λίγο. Στο Μιλόμλιν της Πολωνίας βρισκόμαστε για την ακρίβεια στις λίμνες της Ματζουρίας. Βλέπουμε το σκάφος που έρχεται να μας παραλάβει να κάνουμε το tour μέχρι την Οστρότα.
είμαι στην παλιά πόλη του Τορούν να εξερευνήσουμε τι υπάρχει εδώ. Εντυπωσιασμένος και εδώ με τα κτίρια, είναι απίστευτα, απίστευτα, γιατί η χρονική είναι τρομερή. Είναι μία από τις πόλεις της Πολωνίας, οι οποίες βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Απολαύστε. Έχουν φτιάξει αυτό το συντριβάνι και μπορείς να περάσεις και από μέσα. Και εδώ μπαίνουμε στην Old Market Square. Citadel Park του Πόσναν, το οποίο είναι ένα τεράστιο πάρκο, μόλις 2 χιλιόμετρα από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Εδώ πέρα έχει γίνει ένα αφιέρωμα στα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είναι γλυπτά που απεικονίζουν ανθρώπινα κουφάρια. Είμαστε στο Βρότσλαβ της Πολωνίας. Είμαστε στο δίπλα από τον ποταμό Όντερ. Αυτή είναι η γέφυρα Γκουνβάλσκι. Πίσω μου είναι τα κλειδιά των ανώνυμων πεζών που έχουν φτιαχτεί από τον καλλιτέχνη Τζέρι Καλίνα και βρίσκονται και στις δύο άκρες του δρόμου. Εδώ είναι η άλλη πλευρά με τους ανώνυμους πεζούς. Αυτός είναι ο καθεδρικός του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή που βρίσκεται στο νησάκι Οστρόφ του Χμισκή, μέσα στον Οντέρ ποταμό του Βρότσλαβ. Και εδώ είμαστε στο μοναστήρι της Τσεστόχοβα. Γιάσνα Γκόρα λέγεται η μοναστηριακή εγκατάσταση. Είναι η
μητέρα των εκκλησιών της Πολωνίας. Και εδώ είμαστε στο κέντρο του Κατοβίτσε της Πολωνίας, μια μικρή πόλη, η οποία όμως έχει το τετράνι της και αυτή, και το κέντρο της πεντακάθαρο,